Κύριε Ρέπογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος τελικά. Θα δοθεί ή δεν θα δοθεί παράταση. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος τι σημαίνει αντί να έχω την άδεια, προέγκριση της άδειας να πάω και να κατοχυρώσω τη δόμηση για τα ακίνητα κάτω των τεσσάρων στρεμάτων, τέλος πάντων εκτός σχεδίου πόλης μέσω μιας απλής αίτησης. Και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Πάνε άπαντες. Τι στην ευχή γίνεται μέχρι τις 9 του μήνα? Πάνε στο μηχανικό τους? Τώρα πριν από λίγο ανέφερα και την επιστολή που τα περιφερειακά νησιωτικά επιμελητήρια έχουν στείλει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό. Τι στην ευχή έχουμε, τι δεδομένα έχουμε? Αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο έχουμε ότι στις 9 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στα κατά παρέκκληση εκτός σχεδίου ακίνητα, δηλαδή τα ακίνητα αυτά που είναι κάτω από 4 στρέμματα και έχουν πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό ή δημοτικό δίκτυο, δηλαδή έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Αυτή τη στιγμή αυτά τα ακίνητα, σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν προλάβουν έστω να εκδώσουν προέγκριση οικοδομικής αδείας, δηλαδή να κάνουν μία απλή αίτηση μέσω του μηχανικού τους και να επισυνάψουν ένα τοπογραφικό διάγραμμα, κάτι το οποίο γίνεται ηλεκτρονικά, όπου εκεί θα πρέπει να μνημονεύσουμε ότι και τη χθεσινή ημέρα είχαν προβλήματα οι μηχανικοί, καθώς είχε πέσει το σύστημα και δεν μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικής άδειας. Αυτά όλα τα γεγονότα οδηγούν στο να ενδεχομένως να δοθεί μία μικρή παράταση, κάτι που είναι αναγκαίο και το λέμε και εμείς και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ενδεχομένως αν δεν προλάβουν να εκδώσουν μία αίτηση προέγκριση και να κάνουν μία αίτηση προέγκριση οικοδομικής αδείας, να δουν τις περιουσίες τους να αποαξιώνονται. Αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο έχουμε ότι απλά είχε γίνει μια ανακοίνωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταγαρά, ναι, ότι θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικής αδείας οι ιδιοκτήτες μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου και μετά ίσως δοθεί η δυνατότητα μετά τις 9 Δεκεμβρίου για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν αιτήσεις προέγκρισης οικοδομικής αδείας, ούτως ώστε μετά να διασφαλίσουν ότι θα έχει γίνει δεκτή η αίτησή τους και απλώς θα δεσμεύονται μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της αίτησης προέγκρισης οικοδομικής αδείας να εκδώσουν την οριστική άδεια οικοδομής. Εφόσον όμως υποβάλλουν αυτή την αίτηση μέσω του μηχανικού τους, έτσι? Ακριβώς. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Το ένα ενδεχόμενο είναι να δοθεί μια μικρή παράταση, γιατί εκτός από την επιστολή των τεχνικών επιμελητηρίων, περιφερειακών, νησιωτικών επιμελητηρίων και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό όλο το προηγούμενο διάστημα, πραγματικά είχαμε δει ένα μπαράζ παρεμβάσεων από τοπικούς πολιτικούς και θεσμικούς φορείς εδώ στην Κρήτη, δηλαδή βουλευτές, τα επιμελητήρια, για να δοθεί αυτή η παράταση σε αυτή την ασφικτική προθεσμία της 9ης Δεκεμβρίου. Λέτε λοιπόν ότι ενδεχόμενο να είναι αυτό, αλλά μέχρι τότε πρέπει να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή και να το θεωρούμε δεδομένο, γιατί μέχρι στιγμής η πολιτεία αρνείται. Λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας του ότι φαντάζομαι οι περισσότεροι αυτή την ώρα μηχανικοί μπαίνουν μέσα για να κάνουν αυτή την δήλωση. Γι' αυτό ενδεχόμενα να μπλοκάρει ή να πέφτει το σύστημα. Είπατε ότι στη χθεσινή ημέρα υπήρχαν προβλήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνει κάποιος, ας πούμε εγώ, πείτε μου το σε προσωπικό επίπεδο για να το καταλάβουμε όλοι μας. Τι πρέπει να κάνω, να πάω στο χωράφι μου, να πάω εκεί που βρίσκεται εφόσον το βλέπει, εφόσον έχει πρόσωπο σε δρόμο, αγροτικό δρόμο, εθνική οδό, επαρχιακό δρόμο όπως είπατε, να πάω με τοπογράφο να το μετρήσω πρώτα και μετά να πάω στο μηχανικό μου? Θα πρέπει να απευθυνθείτε σίγουρα είτε σε πολιτικό μηχανικό είτε στο τοπογράφο μηχανικό, καθώς και η τοπογράφη μηχανική είναι αρμόδιοι για την έκδοση οικοδομικής αδείας, και να απευθυνθείτε σε αυτόν, να του υποδείξετε πού βρίσκεται το ακίνητό σας σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο
τοπογραφικό διάγραμμα, ούτως ώστε να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα σε περίπτωση που δεν έχετε, και μετά στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία ούτως ώστε να κατατεθεί η αίτηση προέγκρισης αδείας με επισυναπτώμενη στην αίτηση, με επισυναπτώμενο στην αίτηση το τοπογραφικό, και στη συνέχεια αφότου εκδοθεί η προέγκριση της οικοδομικής αδείας έχετε προθεσμία μέσα σε ένα έτος να εκδοθεί η οικοδομική άδεια, και μετέπειτα αφότου εκδοθεί και οριστικά η οικοδομική άδεια έχετε προθεσμία 4 ετών ούτως ώστε να οικοδομήσετε το ακίνητό σας. Λοιπόν, θα μου δώσει ένα χρόνο διορία το όλο σύστημα, το Υπουργείο κλπ. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Ωστόσο, εγώ θα πρέπει να έχω κάνει την αίτηση για να μπορώ να κατοχυρώσω αυτό το δικαίωμα. Σε περίπτωση που εγώ δεν έχω προλάβει, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνεται λίγο παζουρλισμός, να το πω πάρα πολύ απλά με την κοινή λογική ή τις φράσεις που χρησιμοποιούμε, κυρία Ράπογλου, και δεν προλαβαίνουν να γίνουν τοπογραφικά. Εάν κάνω αυτή την αίτηση και επισυνάψω, ας πούμε, σε ένα διάστημα 2-3 ημερών το τοπογραφικό, αυτό γίνεται ή πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τοπογραφικό και αίτηση μαζί, να υποβληθούν μαζί? Αυτό με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν δεν έχει προσδιοριστεί και επίσημα εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί ενδεχομένως στο σύστημα να φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στους μηχανικούς τους, να υποβάλουν έστω τις αιτήσεις που θα πρέπει να φαίνεται ότι έχουν πάρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, και αν δίνεται η δυνατότητα από το σύστημα να επισυναφθεί αργότερα κάποιο τοπογραφικό, θα πρέπει σίγουρα να το επισυνάψουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν έχει ψηφιστεί επίσημα. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε σε επίπεδο μίας ανακοίνωσης του Υπουργείου. Οπότε με βάση αυτά τα δεδομένα λέμε ότι θα ισχύσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση εμείς καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες να σπεύσουν άμεσα στο μηχανικό τους μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, ούτως ώστε να υποβάλουν αυτή την αίτηση και να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν την προέγκριση αδείας και θα έχουν ένα έτος περιθώριο για να εκδώσουν την οριστική οικοδομική άδεια. Μήπως μέσω της Πομιδά έχει γίνει γνωστό κάτι παραπάνω για όλα αυτά τα οποία λέτε και ότι παραμένουν ως ερωτηματικά, για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες από εδώ και κάτω, κυρία Ράπογλου? Αυτό που είχε συζητηθεί και σε συνάντηση που είχε το επιτελείο της Πομιδά με τον Υπουργό σε συνέδριο που διοργανώθηκε την προηγούμενη Κυριακή στην Πάτρα, εξέφρασε τις απόψεις των ιδιοκτητών περί παράτασης αυτής της προθεσμίας και των προβλημάτων που υπάρχουν, καθώς θα απαξιωθεί η ακίνητη περιουσία των ιδιοκτητών που βρίσκεται εκτός σχεδίου, και ο αρμόδιος Υπουργός επέμεινε στην άποψη αυτή, ότι να δίνεται η δυνατότητα με την αίτηση και την χορήγηση προέγκρισης αδείας. Αυτό όμως που υποστηρίζουμε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, είναι ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα, ο νόμος 4759 του 2020, ο οποίος ψηφίστηκε 9 Δεκεμβρίου του 2020, σε μία περίοδο του κορονοϊού και της καραντίνας, όπου υπολειτουργούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες και επίσης υπήρχαν περιορισμοί ως προς την κυκλοφορία, και είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι αρκετά πρόσφατο. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν λάβει γνώση αυτού του νομοθετήματος και το έμαθαν προσφάτως λόγω της δημοσιότητας που πήρε ως νομοθέτημα, και εμείς εμένουμε στο να δοθεί κάποια παράταση προκειμένου να προλάβουν οι ιδιοκτήτες να εκδώσουν οικοδομικές άδειες και να μην απαξιωθεί η ακίνητη περιουσία τους. Είσαστε και εσείς ως φορέας που λέτε και βάζετε το δικό σας το λιθαράκι σε όλους τους υπόλοιπους φορείς που λένε, παιδιά, πρέπει να δοθεί παράταση, διότι εντάξει, πέρασε το νομοθέτημα το 20, όπως είπατε πριν από λίγο, δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουν τον κόσμο που ρωτάει τι είναι τούτο ακόμα και σήμερα, και φαντάζομαι ότι προκαλεί ένα νέο πονοκέφαλο. Μόρη, κυρία Ράπογλου, που είσαστε νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, με συγχωρείτε που εκφράζομαι έτσι και το λέω με αυτόν τον τρόπο, μέχρι πού δηλαδή αυτό το ακίνητο και η ακίνητη περιουσία θα τραβάει τόσα βάσανα? Δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι
στιγμής πραγματικά σε κάνουν να λες, μα τι το θέλω να έχω ένα σπίτι πάνω από το κεφάλι μου. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι και αυτό, αυτές οι περιπτώσεις αφορούν, δεν αφορούν ιδιοκτήτες που είναι προύχοντες ή μεγαλογεωκτήμονες. Μιλάμε για ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα κάτω από 4 στρέμματα, για ακίνητα δηλαδή μικρής έκτασης, όπου και για να οικοδομηθούν θα οικοδομήσουν μία μικρή έκταση εκτίσματος. Δεν θα είναι κάποιο κτίσμα το οποίο μπορεί να είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτίσματα της τάξης των 150 με 200 τετραγωνικών μέτρων στη μέγιστη περίπτωση. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαι υπέρ της αταξίας, είμαι υπέρ της τάξης. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι μέσα σε απανωτές κρίσεις, μέσα στην πανδημία, αυτό το οποίο επιχειρείται τα τελευταία χρόνια να μπει τάξη, η οποία κοστίζει αυτή η τάξη, σε όλους εμάς που αντιμετωπίζουμε 1000 οικονομικά προβλήματα και είπα κοστίζει, αυτό είναι που σε ξεπερνάει κάπου. Αλλιώς ναι, έπρεπε να υπήρχε τάξη και πρέπει να υπάρχει τάξη. Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε, κυρία Ζουλγεράκη. Όμως θα πρέπει να δούμε και εδώ πέρα τη διαχρονική αναλυσία του κράτους, με την έννοια ότι το κράτος δεν έχει προχωρήσει αρχικά στις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, ώστε περιοχές που θεωρούνται εκτός σχεδίου και γύρωθεν του Ηρακλείου και γύρωθεν των υπολείπων πόλεων της Κρήτης. Το πρώτο και το βασικό. Για λόγους κομματικούς, χρωματισμούς και όλα τα υπόλοιπα του παρελθόντος, για να μην ξεχνιόμαστε. Ακριβώς, όπως επίσης και την επέκταση των ειδικών και γενικών πολεοδομικών σχεδίων της εκάστοτε δημοτικής ενότητας, δηλαδή στο κάθε χωριό, όπου και εκεί πρέπει να επεκταθούν τα σχέδια ούτως ώστε να οριστούν και οι όροι δόμησης και να καθοριστούν και οι χρήσεις γης, για να γνωρίζουν και οι πολίτες τι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και αν μπορούν να χτίσουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε, κυρία Ζουγεράκη, κάτι πολύ σημαντικό που παρατηρείται γενικότερα στην Κρήτη, είναι ότι ενώ δήμοι έχουν ασφαλτοστρώσει δρόμους και έχουν διανυχθεί δρόμοι και έχουν περάσει και δίκτυα κοινής ωφέλειας, παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι δρόμοι και να φαίνονται σαν ιδιωτικοί δρόμοι ή σαν ιδιωτικές διαβάσεις, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να είναι όμοιροι και να μην μπορούν να εκδώσουν στα εκτός σχεδίου ακίνητα, παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις τις υπόλοιπες ως προς την έκταση, δηλαδή ως προς το ελάχιστο βάθος ή αν είχε πρόσωπο σε δρόμο, καθώς επειδή είναι ιδιωτική διάβαση και δεν έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος και δημόσιος δρόμος, θεωρείται ιδιωτικός δρόμος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια ενώ πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Σωστά, σωστά. Είναι τόσες πολλές αυτές οι παράνοιες, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε τάξη, και το αποτέλεσμα είναι σήμερα όχι μόνο εμείς να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε και να πληρώνουμε συνεχώς, αλλά από την άλλη και η πολιτεία μάλλον δεν μπορεί να το διαχειριστεί, διότι όλα αυτά τα οποία έρχονται ως νομοθετήματα συνεχώς το ένα πάνω από το άλλο, έρχεται το ένα να σε μπερδέψει περισσότερο, να σε βασανίσει περισσότερο, για να έρθει αυτή η ζητούμενη τάξη. Πραγματικά είναι σκηνές και για κλάματα και για γέλια. Κύριε Αράπογλου, λοιπόν, εν κατακλείδη και σας καλημερίζω, μέχρι τις 9 του Δεκέμβρη, εφόσον δεν έχει δοθεί μικρή παράταση, ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο μηχανικό του. Μιλάμε πάντα για την καταπαρέκκληση δόμηση στα μικρά ακίνητα κάτω των 4 στρεμάτων. Θα πρέπει να πάει στο μηχανικό του για να έχει τη δυνατότητα, όπως πολύ σωστά είπατε, να καταθέσει την αίτησή του, να έχει ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Απαραίτητο είναι να έχει ένα τοπογραφικό, αλλά τέλος πάντων, αν δεν το προλαβαίνει, ας κάνει την αίτηση, για να φαίνεται, γιατί έχει μετά και τη δυνατότητα του ενός χρόνου για να πάρει την οριστική του, την έγκριση, δηλαδή την οικοδομική, την άδεια, και 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όπως είπατε, για να μπορέσει μετά να χτίσει, ναι. Ναι, πολύ σωστά, και καλούμε τους ιδιοκτήτες να σπεύσουν άμεσα να προχωρήσουν σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς σε περίπτωση που δεν προλάβουν οι ιδιοκτήτες να εκδώσουν οικοδομική άδεια, θα πρέπει μετά να περιμένουν την εκπόνηση του τοπικού ή ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της εκάστοτε δημοτικής ενότητας ή του εκάστοτε δήμου, στην οποία ανήκουν τα ακίνητά τους, προκειμένου να καθοριστούν από τα εκάστοτε σχέδια
οι όροι δόμησης των ακινήτων και οι υποητρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή. Είναι αυτό που λέμε φέξε μου και γλίστρησα. Ακριβώς, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, λόγω της γραφειοκρατίας γενικότερα που υπάρχει και παρατηρείται διαχρονικά σε αυτό το ζήτημα, καθυστερούν οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων και οι καθορισμοί των ειδικών και τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε πολλές δημοτικές ενότητες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Και εσείς.